Κοιτά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Ρίκο, καλησπέρα στην Κέρκυρα, στο κανάλι σας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και να θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που πραγματικά, και να δώσουμε έτσι και συνέχεια στην προηγούμενη, στην τελευταία μας συζήτηση, σε αυτό, για αυτό που πραγματικά έχει σοκάρει αυτές οι εικόνες και η εξέλιξη η χθεσινή, όλη την ανθρωπότητα, γιατί πια και λόγω της παγκοσμιοποίησης ζούμε σε ένα μεγάλο χωριό. Η εξελίξη στην Αμερική και η παραπομπή για δεύτερη φορά του Ντόναλντ Τραμπ. Και θα ήθελα ένα σχόλιο, να ξεκινήσουμε από εκεί για να έρθουμε και στα δικά μας. Λοιπόν, καταρχήν να το πάρουμε από δύο απόψεις. Από την πρώτη άποψη, από την άποψη των δημοκρατικών θεσμών. Από την άποψη δηλαδή της δημοκρατίας. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν μια ήττα της δημοκρατίας. Ήταν μια εικόνα η οποία δεν επιτρέπεται σε μια χώρα η οποία θέλει να πιστεύει και να διακηρύξει και να υπερασπίζεται παγκοσμίως τη δημοκρατία. Διότι οι θεσμοί ήταν στο έλεος μιας οποιασδήποτε εισβολής εξαγριωμένου πλήθους. Αυτό και μόνο από μόνο του είναι λάθος. Τώρα, το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Εάν αυτό το ερμηνεύσουμε μόνο ως μια ομάδα, αν θέλετε, τραμπούκων οι οποίοι μπήκαν μέσα, κινδυνεύουμε να χάσουμε το βάθος του προβλήματος. Το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς όπως και στη Γαλλία το βιώνω, συνεχίζει δηλαδή να υπάρχει, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση και σε αυτούς οι οποίοι ακόμη παραμένουν στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή κάνουν κριτική στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί μόνο μέσα από μια ενημέρωση για το τι είναι η παγκοσμιοποίηση, από μια διόρθωση για τα καλά της παγκοσμιοποίησης και κυρίως από μια, αν θέλετε, από μερικά εμβόλια, μεταφορικά το λέω αυτό, πολιτισμού. Ναι. Ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ή δεν θα είναι μόνο μια οικονομική πρόταση, αλλά θα είναι μια πρόταση η οποία θέλει να μιλήσει για έναν οικουμενικό πολιτισμό, για μια οικουμενική χώρα στην οποία οποιοδήποτε μπορεί να διεκδικηθεί, να διεκδικηθεί με έναν τρόπο ασφαλή και ποιοτικό. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μην μας ενδιέφερε τόσο πολύ, να μην μας ενδιέφεραν οι εξελίξεις στην Αμερική, εάν δεν μιλούσαμε για μια δύναμη που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο και εάν το τι γίνεται στην Αμερική δεν σχετίζεται και με τα δικά μας ζητήματα, κυρίως λόγω της γείτονος της Τουρκίας. Και πολύ περισσότερο επειδή πολλοί αναλυτές έχουν κρίνει αυτό το διάστημα μέχρι την ορκομοσία του νέου Προέδρου, που υπάρχει ένα κενό εξουσίας, ως ένα επικίνδυνο χρονικό διάστημα για τις ενέργειες που ενδεχομένως μπορεί να κάνει η Τουρκία. Και ήδη και σήμερα είχαμε νέες προκλήσεις στα Ήμια. Βεβαίως, υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις. Αν θέλω να διακινδυνεύσω λίγο την ταπεινή μου άποψη με βάση την εμπειρία που έχω σε θέματα γεωπολιτικής και γεωπολιτισμού, μπορώ να πω ότι ακόμη δεν είναι μόνο η Αμερική, είναι το ένα σημείο, αλλά είναι και η στεναρή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βιώνει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο υφίσταται η Τουρκία είναι πρόβλημα δημοκρατίας, πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη ούτε του αραβικού κόσμου, παρά τις προσπάθειες που κάνει, ούτε της μεσογειακών, των μεσογειακών χωρών, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και της Αμερικής. Ναι μεν χτυπάει σε όλα τα μέτωπα, ναι μεν φωνάζει και κραυγάζει παίζοντας με τη Ρωσία και κάνοντας εμπορικές ανταλλαγές, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι η σχέση με τη Ρωσία είναι μια λυκοφιλία, είναι μια φιλία συμφερόντων της στιγμής, και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αναπτύξει μια πραγματική, αν θέλουμε, σχέση χωρίς να αλλάξει όλη την οτροπία που έχει την νεοοθωμανική και να την αντικαταστήσει με μια δημοκρατική νοοτροπία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς νομιμότητας. Άρα λοιπόν είναι περισσότερο κραυγές, διότι η απομάκρυνση του Τραμπ της στερεί, της αφαιρεί
έναν φύλο λόγω οικονομικών συμφυρώντων, αλλά απ' την άλλη η έλευση και η άφιξη του Biden είναι μεν, λένε όλοι ότι η Αμερική έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική, αλλά εδώ βλέπουμε ότι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής είναι ακριβώς σκληρή απέναντι στην Τουρκία λόγω της τουρκικής στάσης σε σχέση με τη Ρωσία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Ερντογκάν φωνάζει, αλλά η κατάσταση και στο εσωτερικό λόγω της οικονομίας και της αντιπολίτευσης η οποία μεγαλώνει απέναντί του, με τον Μπαμπατζιάν, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, να μεγαλώνει πολύ τα ποσοστά του και να είναι ένα φοβερό φαβορί, και απ' την άλλη τις στάσεις της γενικότερης του Ερντογκάν, δεν την ευνοεί. Άρα δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάποια κίνηση μέχρι που να έρθει ο Τραμπ. Απλά γαυγίζει ενόψη των διερευνητικών, γαυγίζει ενόψη των διερευνητικών, ώστε μέσα από τα γαυγίσματα μήπως και ξεφύγει κάπου λίγο ο φόβος της Ελλάδος και βάλει στο τραπέζι και ένα-δύο ζητήματα παραπάνω. Δηλαδή περισσότερο είναι για ψυχολογικούς λόγους. Κάτι που το έχει ξεκαθαρίσει η χώρα μας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο ένα θέμα συζητάμε. Βεβαίως, δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Καθαρά τη οικονομική ζώνη. Τη οικονομική ζώνη. Δηλαδή, τη ζώνη η οποία υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή πρέπει να καθοριστεί νομικά, έτσι ώστε να είμαστε ξεκάθαροι στη γυπνίαση και ταυτόχρονα να ξέρουμε ο καθένας μέχρι πού πηγαίνει, τι πηγαίνει και τι διεθνές και κοινό υπάρχει ανάμεσά μας. Σωστά. Και με βάση το διεθνές δίκαιο και ενδεχομένως αυτό που κάναμε στο Ιόνιο να γίνει και στο Αιγαίο. Βεβαίως. Αναφέρομαι στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτό είναι μια πολύ καλή στρατηγική κίνηση που έκανε η κυβέρνηση, διότι μέσα από το Ιόνιο δημιουργεί μια μορφή έμεσου δεδικασμένου, έτσι ώστε δεδομένη στιγμής και δεδομένων στήριξης δυνάμεων να μπορέσει να επιβάλλει και τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να το παλέψουμε, διότι τα 12 μίλια είναι στη δικαιοδοσία μας και στις δυνατότητές μας, εφόσον και όσον οι σύμμαχοι μας στηρίζουν και το θεωρούν δίκαιο. Δεν είμαι της άποψης να φοβόμαστε συνέχεια τους Τούρκους και να λέμε ότι πω, ας είμαστε στα 6 μίλια και ήδη μας είναι και πολλά, ας τα μοιράσουμε όλα, διότι οι Τούρκοι φοβόμαστε. Όχι, πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική. Να παίξουμε με βάση τη διεθνή διπλωματία και τα διεθνή συμφέροντα. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις, ειδικά η κυβέρνηση τελευταία, παίζει πάρα πολύ καλά αυτό το διεθνές παιχνίδι. Ναι. Αλλά αυτό είναι υπέρ της Ελλάδος. Και ο κύριος Στένδιας, σαν υπουργός εξωτερικών, και ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν μια πολιτική διπλωματική, με αργά βήματα, αλλά πάρα πολύ σταθερή. Και έτσι πρέπει να μείνουμε. Αυτή τη γραμμή να ακολουθήσουμε. Ναι. Βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός που φάνηκε πραγματικός σύμμαχος είναι μόνο η Γαλλία. Κοιτάξτε, φαίνεται η Γαλλία, γιατί η Γαλλία έχει τη δύναμη. Η Γαλλία θα μας δώσει όπλα, η οποία θα μπει μπροστά, όχι μόνο από αγάπη προς την Ελλάδα, αλλά και από δικά της συμφέροντα. Mm-hmm. Όμως μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλοι σύμμαχοι. Και μέσα σε αυτά τα συμφέροντα είναι και η αγορά των Ραφάλ, ενδεχομένως, και των Κορβετών. Είναι και αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι μικροσυμφέροντα, αυτά είναι εμπορικά συμφέροντα. Τα μεγάλα συμφέροντα βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την εποχή του Ναπολέοντα, η Γαλλία έχει συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ναπολέοντας από τότε ήθελε, μετά που πήγε στα Ιόνια, ήθελε να επεκταθεί προς την Ελλάδα. Θεώρησε όμως ότι η Ελλάδα ήταν και έκανε το λάθος να πάει στη Ρωσία. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ας το συζητήσουμε μια άλλη φορά, όταν βγήκε το βιβλίο μου για τον Ναπολέοντα, που βγαίνει μέχρι στους επόμενους 4-5 μήνες. Mm-hmm. Βγαίνει στη Γαλλία. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλες χώρες εκτός της Γαλλίας, οι οποίοι στηρίζουν την Ελλάδα, Όχι με τον τρόπο της Γαλλίας, αλλά μέσα από τον τρόπο του να καταδικάζουν την Τουρκία. Ναι. Το γεγονός ότι καταδικάζουν την Τουρκία ουσιαστικά είναι και αυτό μια στήριξη της Ελλάδος. Mm-hmm. Υπάρχει μια δυνατή πλειοψηφία. Ακόμη και η Μέρκελ, στιγμές της δύσκολης που πρέπει να παίζει τη γέφυρα ανάμεσα στον Ερντογάν και στην Ευρώπη, ακόμη και σε αυτές τις στιγμές δεν πρόκειται να πάρει μια διαφορετική θέση
θέση αυτή την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, έχουμε παίξει πολύ σωστά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης και υπάρχει μια άλλη χώρα η οποία μας στηρίζει, η οποία είναι το Ισραήλ. Το χαρτί του Ισραήλ δεν πρέπει να το απεμπολούμε. Αναδεικνύεται σε μια πολύ ισχυρή συμμαχία. Βεβαίως, με τη διακριτικότητά του. Διότι είναι και αυτό ένα κράτος το οποίο θέλει να έχει ανοιχτό διάβλο με όλες τις χώρες. Και δεν θα κλείσει τις πόρτες με το οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά η κριτική που ασκεί στην Τουρκία είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην ανοίξει το στόμα του αξιωματούχος ανώτερος του Ισραήλ που να μην κάνει κριτική στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε ότι στη Μεσόγειο το Ισραήλ έχει και αυτό συμφέροντα. Και παίζει και καθοριστικό ρόλο. Και μέσω των Αμερικανών, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, πού πας κύριε Ερντογκάν? Εκτός αν ο Ερντογκάν τρελαθεί τελείως και κάνει μία, αν θέλετε, προσωπική τρέλα και προσπαθήσει με τελεσμένο το οποίο πηγαίνει με τους Τούρκους να προσπαθήσει να καταλάβει κάποια γη, κάποιο έδαφος. Ναι. Εκεί όμως έχει απέναντί του ένα τεράστιο μέτωπο και δεν τον συμφέρει. Δεν τον συμφέρει το κουρδικό. Πολύ δύσκολα το στιγμή θα προχωρήσει σε αυτό το απονεμνοημένο διάβημα. Και δεν τον συμφέρει mm-hmm. Σωστά. Βεβαίως, το κουρδικό το στηρίζουν και οι Ισραηλινοί και οι Αμερικάνοι σιωπηλά. Άρα, κύριε Ερντογκάν, θα παίξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει όμως ένα φοβερό πρόβλημα, πολύ πιο σημαντικό, με το 1 τρίτο της Τουρκίας εδαφικά και 23 εκατομμύρια πληθυσμιακά κόσμο, mm-hmm. ο οποίος είναι μέσα στη χώρα σου. Yeah. Αν στηριχθεί αυτός ο κόσμος, τότε θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Και λοιπόν, επίσης, ποιος σου είπε, κύριε Ερντογκάν, ότι η Ρωσία είναι υπέρ σου ανά πάσα στιγμή? Mm-hmm. Το λέγατε και προηγουμένως, Ρωσία... πρόκειται περί υλικοφιλίας. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον σχολιασμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Θέλω να διατηρώ αυτή την ανοιχτή γραμμή με την Κέρκυρα, την οποία συνεχίζω να υπεραγαπώ. Βέβαια. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό...